Ο αρχικός μισθός του ήταν 3.000 ρούβλια ετησίως. Εκείνος όμως έλεγε ότι χρειαζόταν τα διπλά, έστω και αν με αιματηρές οικονομίες κατάφερε να διατηρήσει τα έξοδά του για το 1810 κάτω από τα 4.500 ρούβλια. Σπανιώς κατόρθωνε να διαθέσει χρήματα για τις επισκέψεις του έξω από την Αγία Πετρούπολη. Κάποτε στην Κροσταν, Κρονστάνδη τον Ιούλιο του 1809 όταν συνάντησε τον Τσάρο σε γυμνάσια του πολεμικού ναυτικού και άλλη μία φορά, σ... ύστερα από έναν χρόνο στη Φιλανδία, όταν έγραψε μία από τις ελάχιστες απόλυτα εύθυμες επιστολές στον πατέρα του. Σπανίως κατάφερε να μην αναφερθεί στο υψηλό και αυξανόμενο κόστος ζωής. Δεν μπορούσε να αγοράσει κρασί και σπανίως μίσθωνε άμαξες. Είχε μόνο δύο άλογα και έναν υπηρέτη και ζούσε όπως ένας ράφτης, ένας ελαιοχρωματιστής ή ένας μπαλωματή. Τα μόνα αντικείμενα αξίας που είχε στην κατοχή του ήταν τα έπιπλά του, ένα γούνινο παλτό που και αυτό σκεπτόταν να το πουλήσει, μια χρυσή κασετίνα και ένα ρολόι. Τα δώρα που έστελνε στο σπίτι του ήταν ταπεινά. Ένα σκάκι για τον πατέρα του, καθώς όμως όλα τα πιόνια του ήταν λευκά οι ασιάτες θα έπρεπε να βαφτούν στην Κέρκυρα ένα βελούδινο φόρεμα για την μητέρα του και ένα κρυστάλλινο σερβίτσιο φαγητού από τα φθηνότερα. Ωστόσο έγραφε «Εγώ τα βολεύω όσο καλύτερα μπορώ και μια μέρα η Θεία Πρόνοια θα κάνει τα υπόλοιπα». Μάλιστα.